Μενέλα Οστατιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εδώ κάνει μια, ο Ερντογάν φαίνεται ότι κάνει μια πολιτική οριακή. Είναι στο όριο διαρκώς. Ανακοινώνει μόνος του την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Η επίσκεψη δεν φαίνεται ότι υπήρχε, τουλάχιστον οι Αμερικανοί δεν είχαν δώσει ακόμα το πράσινο φως. Είδε τον Χανίγε πριν την υποτιθέμενη επίσκεψη στις ΗΠΑ, άρα και να υπήρχε την τορπίλησε. Γενικά κάνει μια πολιτική. Κάνει, γυρίζει επί της ουσίας μετεκλογικά και αυτή τη φορά δεν είναι σωστό να αρχίσουμε πάλι να λέμε για το εσωτερικό του κοινό κτλ. Κάνει στρατηγική πολιτική, έχει έναν ορίζοντα μπροστά του μέχρι το 2028. Επί της ουσίας γυρίζει, ειδικά και με αυτό που λες, γυρίζει στις πολιτικές του του 12 με 16 και μετά. Δηλαδή, πάει στην εξής λογική, χρησιμοποιεί το μέτωπο που υπάρχει στην Παλαιστίνη και όλο και τον τρόπο που συγκροτούνται οι δυνάμεις. Παραμένει βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, είναι η μόνη ασιατική χώρα που, μένει που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όλες οι άλλες είναι ευρωπαϊκές, είναι ΗΠΑ, και περνάει τώρα, επιστρέφει στη λογική του Χαλιφάτου. Το Χαλιφάτο ως έννοια προϋποθέτει τη σύγκληση, για να γίνει ισχυρό και παγκόσμιο το Χαλιφάτο, προϋποθέτει τη σύγκληση Σιητών Σουνιτών. Οι Σιήτες εκπροσωπούνται από το Ιράν και τον άξονα της αντίστασης, μαζί με τους αντιπροσώπους τα εξτρατευτικά, δηλαδή σώματα του Ιράν στο Λίβανο που είναι η Χεζμπολάχ, η Χούθη. Η Χεζμπολάχ χτυπάει και από το Λίβανο και από τα Γκολάν, και έχουμε ορισμένα ένοπλα σώματα στο Ιράκ και στη Συρία, δηλαδή στο έδαφος, στην επικράτεια της Αινίας Μεσοποταμίας, αν την πάμε διαφορετικά. Έρχεται η Τουρκία και κάνει το εξής τώρα. Η Τουρκία είναι σουνίτικη. Συγκλίνει λοιπόν με το Ιράν, με παράλληλη σχετικά διαδρομή. Έχουν μεταξύ τους επαφές. Να δούμε ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ιράν και Τουρκίας γίνονται. Και δεν γίνονται μόνο οι διακριτικές συναντήσεις, γίνονται και δημόσιες συναντήσεις. Επιστρέφει με τη Χαμάς, Χανίγια κλπ. Ως γνωστόν η Τουρκία έχει διατηρήσει τη σχέση της με τη μουσουλμανική αδελφότητα. Άρα από τη μία έχουμε τη Χαμάς και τον άξονα του Ιράν, και από την άλλη έχουμε τον άξονα των Σουνιτών, όπου πάει η Τουρκία επί της ουσίας, όπως φαίνονται οι κινήσεις της, έχουν σκεπτικό τελικά, το οποίο ενιαίο δηλαδή, δεν είναι αποσπασματικές. Πάει η Τουρκία να εκπροσωπήσει τους Σουνίτες στη συνάντηση με τους Σιήτες, δηλαδή τη σύγκληση Τουρκίας-Ιράν, ερχόμενοι πάνω από τους Άραβες, τα καθεστώτα και τα βασίλεια των Αράβων, είτε τα υπολογίσουμε στην Μέση Ανατολή, είτε τα υπολογίσουμε στον κόλπο, στον Αραβικό κόλπο, είτε τα υπολογίσουμε στο μέτωπο της Βορείου Αφρικής, που είναι η Αίγυπτος, είναι η Μαρόκο, το Μαρόκο, η Τινησία κτλ. Τους καπελώνει. Προσπαθεί. Προσπαθεί ακριβώς. Προσπαθεί να εκπροσωπήσει τους Σουνίτες στη σύγκληση με τους Σιήτες, κάνοντας δημιουργώντας τις προδιαγραφές ενός Χαλιφάτου. Το Χαλιφάτο είναι ενιαίο και ταιριάζει το Χαλιφάτο ως προς την παράδοση που έχει στην ιστορία του με το σύστημα που έχει το Ιράν στην ουσία. Δηλαδή έχουμε έναν θρησκευτικό ηγέτη που είναι η Αγιατολάχ, και έχουμε και έναν εκπρόσωπο, ας πούμε, του κράτους, του στρατού κτλ. Που είναι η φρουρή της Επανάστασης. Αυτή είναι η βάση. Έχει διπλή ηγεσία το Χαλιφάτο που το βλέπουμε στο Ιράν. Παίρνοντας αυτή την έννοια λοιπόν, πάμε ασιατικά. Και πάμε σε μια λογική παγκόσμια. Το Χαλιφάτο επί του συνόλου το Ισλάμ είναι μια τεράστια δύναμη. Αυτό το βλέπουμε και στο εσωτερικό της Αμερικής με τις συγκρούσεις που γίνονται λόγω του Ισραήλ και της Γάζας και τα υπόλοιπα. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, όπου αρχίζει να σχηματίζει ο Ερντογάν να συζητάει για κόμματα Τούρκων, Μουσουλμάνων κλπ. Η Ευρώπη έχει τεράστιο ζήτημα επίσης παρόμοιο με την Αμερική σε αυτό το πεδίο που θα τη δυσκολέψει. Και όλο το Χαλιφάτο
έρχεται να συγκλίνει και να παρακολουθήσει τη στρατηγική των BRICS. Κίνα, Ρωσία, η Ινδία θα τη δούμε, γιατί μπορεί να φύγει από εκεί, από τους BRICS σιγά σιγά. Η Ινδία είναι μεσαία δύναμη και μπορεί να φύγει από τους BRICS και να μείνει ή μόνη της ενδιάμεση με τη Δύση, είναι να συγκλίνει με τη Δύση απέναντι στην Κίνα. Η βάση όμως του Χαλιφάτου είναι να επηρεάσει το ασιατικό σύστημα, το αντιδυτικό σύστημα. Απέναντι σε πολύ μεγάλες δυνάμεις και ογκώδεις δυνάμεις, όπως είναι οι ασιατικές ή οι λατινοαμερικάνικες, οι οποίες συμμετέχουν, και για παράδειγμα η Βραζιλία. Ναι, αυτή είναι η Βραζιλία, στη βάση της είναι χριστιανική. Mm-hmm. Όλο αυτό το σχήμα δημιουργεί μια οντότητα στην Τουρκία, η οποία δεν είναι πλέον περιφερειακή δύναμη, αλλά είναι μέρος της παγκόσμιας δύναμης, δηλαδή μιας G5, G7, να το πούμε έτσι, των BRICS. Και ταυτόχρονα, στη σύγκληση με το Ιράν, δημιουργούν πλέον μια οντότητα πάρα πολύ σημαντική στο πέρασμα από την Κίνα προς την Ευρώπη, και μαζί με τις θαλάσσιες διαδρομές που βλέπουμε ότι στην Ερυθρά, αν συμβεί μια εμπλοκή στα Ορμούζ, δεν κλείνουν τα περάσματα, αλλά μένουν ανοιχτά μόνο για πλοία των BRICS. Κινέζικα, Ρώσικα κλπ. Άρα οι χερσαίες δυνάμεις διαταράσσουν πλέον την ομαλή ροή, την ομαλή πλεύση των θαλασσίων. Η γαλάζια δηλαδή πατρίδα αποκτά άλλη οντότητα, αν τη σκεφτούμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μια γαλάζια πατρίδα κλεισμένη μόνο στη Μεσόγειο και πάνω από το Σουέζ. Έχει ανοιχτεί στις θάλασσες τις πολύ ανοιχτές, δηλαδή Ερυθρά σημαίνει φτάνουμε στον Ινδικό, τα Ορμούζ, τα οποία είναι κατεξοχήν στενά, που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, και έρχονται αυτοί τώρα να ελέγξουν και αυτό το οποίο δεν είχαν ποτέ, ενώ είναι δυνάμεις της Στέπας κατά βάση ή της Ερήμου, έρχονται να ελέγξουν τις θαλάσσιες διαδρομές, δηλαδή να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των ναυτικών δυνάμεων, η οποία στη βάση των Αγγλοσαξώνων, που είναι η βάση της Δύσης ως προς τις ναυτικές δυνάμεις, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Ως προς τη θαλάσσια ισχύ, ναι. Βέβαια. Συγγνώμη, παρένθεση, είδαμε το καινούργιο υποβρύχιο τους οι Βρετανοί, το ονόμασταν προφανώς συμβολικά για λόγους φαντάζομαι προφανείς, Αγαμέμνων. Ναι. Κλείνω την παρένθεση. Να τους δούμε τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί στρατηγικά έχουν παραμείνει στην Τουρκία. Ναι. Θα τους δούμε τους Βρετανούς στον δρόμο. Ναι. Αλλά συζητώντας τώρα για το παιχνίδι αυτό, για τη γεωπολιτική στρατηγική Ερντογάν, είναι καλύτερα να σκεφτούμε με αυτούς τους όρους, διότι όταν σκεπτόμαστε και κλειστά ελληνοτουρκικά μπερδευόμαστε. Δηλαδή είναι σημαντικό μέτωπο, αλλά είναι ένα περιορισμένο μέτωπο αυτό. Δεν μας δίνει δηλαδή την οπτική της Ασίας αυτό. Ενώ Ερντογάν και γενικά η διοίκηση αυτή της Τουρκίας δεν κλείνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ναι, μεν εκεί θέλει τα περάσματα. Είναι προϋπόθεση για τα υπόλοιπα. Είναι προϋπόθεση Ελλάδα και Κύπρος, δηλαδή το μέτωπο το δικό μας εδώ είναι προϋπόθεση για να κάνει τα υπόλοιπα. Ακριβώς, δηλαδή στην Κύπρο τι θέλει. Θέλει το βόρειο κομμάτι, το οποίο το έχει υποκατοχή. Εδώ τι θέλει. Εδώ μεταξύ των άλλων το βασικό που του έχει μείνει και θέλει τώρα είναι, ας πούμε, το Αιγαίο ειδικά, να μείνει μια κοινή θάλασσα, να έχουμε πρόσβαση περιορισμένης κυριαρχίας εμείς και να έχει ελεγχόμενης κυριαρχίας που θα του αναγνωριστεί όμως συμβατικής κυριαρχίας στη Τουρκία. Αυτό το βλέπουμε και στα θαλάσσια πάρκα, το βλέπουμε και παντού στις Ναύτεξ κλπ. Δεν θέλει δηλαδή το Αιγαίο, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου πέραν από τις θάλασσες και τα λοιπά, τις θαλάσσιες περιοχές, δεν θέλει το αρχιπέλαγος του Αιγαίου να παραμείνει ελληνική κυριαρχία πλήρης, και μάλιστα να πάρουμε εμείς αυτή την κυριαρχία μαζί μας την εθνική και να την μεταφέρουμε όπως το κάνουμε στην Ευρώπη και ειδικά και στους Αμερικάνους και στην Ευρώπη. Ναι, και στην Ευρώπη εντάσσεται, αφού εντάσσεται η Ελλάδα εντάσσεται και αυτό, και στους Αμερικανούς στρατιωτικά οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει βαθμιδών θα αρχίσουν μετά ανάμεσα στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, που έχουν και βάση Αμερικανοί, πέραν των βάσεων που έχουμε στη Στεριά, υπάρχουν βάσεις και στο αρχιπέλαγο, δηλαδή πρόσβαση στο αρχιπέλαγο στρατιωτική. Άρα κάποια στιγμή θα μπορούσαν να δουν θετικά οι Αμερικανοί και τα 12 μίλια, για δικούς τους λόγους, για δικό τους σύμφωνο. Ή τα 10. Ή τα 10, ναι. Ναι. Εμείς γι' αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκροτημένοι σε αυτή την περίοδο, που είναι μια μεσαία περίοδο της ιστορίας, στο τι θέλουμε.
και να επιμένουμε σε αυτό που θέλουμε. Εμείς έχουμε και βάση το δίκαιο, αλλά πρέπει να έχουμε έναν ρεαλισμό και να σταματήσουμε αυτή τη λογική. Α, πρέπει να υποχωρήσουμε, η Τουρκία θα γίνει πιο ισχυρή κλπ. Διότι σκεπτόμαστε διμερώς σε ένα παιχνίδι το οποίο τελικά τα ελληνοτουρκικά θα κρυθούν μάλλον οπωσδήποτε τα πράγματα πεδίο. Γεωπολιτικά. Ναι, διότι η Τουρκία, στηριζόμενη σε μια τέτοια στρατηγική την οποία θα την εξελίξει, ας πούμε τώρα θα ξανάρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ, ναι, λέει ο Ερντογάν, πέραν το τι, σε ποιο επίπεδο ήταν η προετοιμασία της επίσκεψής του στην Αμερική, λέει ο Ερντογάν, δεν πάω στην Αμερική. Αυτό μπορεί να συσχετίζεται, αν πήγαινε βέβαια με Μητσοτάκη στην Αμερική που δεν βγήκε για τεχνικούς λόγους εκεί, λόγω και του συνεδρίου και τα λοιπά, δεν βγαίναν καλά οι χρόνοι. Αν πήγαινε ο Μητσοτάκης θα πήγαινε και ο Ερντογάν βέβαια στην Αμερική, θα κοίταζε να πάει για να έχει ένα ισοδύναμο τετελεσμένο και να μπορούσε να έχει μια... Αυτός δεν έχει πάει καθόλου, έτσι. Yeah. Άλλο εμείς πήγαινε, έρχεται ο δικός μας πρωθυπουργός και η δική μας υπουργή, και άλλο η Τουρκία που έχει να γίνει συνάντηση, δεν έχει γίνει επί Biden καθόλου, ας πούμε. Ναι, καν. Αλλά το κάνει αυτό για να σηκώσει τους τόνους. Σηκώνοντας τους τόνους, θα χτυπηθεί με το Ισραήλ. Ναι, είναι προφανώς. Θεωρεί ότι θα χτυπηθεί με το Ισραήλ. Αν η Τουρκία συγκλίνει με το Ιράν, βέβαια η Τουρκία δεν θα φτάσει ποτέ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά δημιουργεί τα δεδομένα των δύο κρατών, θέλει να μπει και να εγγυηθεί τη Γάζα. Και δημιουργεί περιφερειακή παρενόχληση διαρκώς. Ναι, θα στριμώξει τους Άραβες, ναι, διότι επί της ουσίας η Τουρκία παίζει απέναντι στις συμφωνίες του Αβραάμ, και αυτό θα είναι το παιχνίδι μέχρι το 25, το πολύ σκληρό. Θα παιχτεί με σκληρούς όρους και μέχρι το 25. Και εκεί θα το δούμε βέβαια το παιχνίδι αυτό που θα καταλήξει το 25, που θα αποκτήσει και νέα διοίκηση η Αμερική. Εμείς είμαστε ενταγμένοι, είμαστε στον πυρήνα και οι Κύπροι. Είμαστε ενταγμένοι συμφωνίες του Αβραάμ και μάλιστα όχι ενταγμένοι εκ των υστέρων, από το δικό μας πυρήνα των τεσσάρων. Άρχισε να ξετυλίγεται αυτό έτσι. Και με το Ισραήλ ξεκινάνε οι συμφωνίες του Αβραάμ που επεκτείνονται μάλιστα. Μέχρι την Ινδία, από εδώ ξεκίνησε το κουβάρι, ναι. Ναι, αν θυμηθούμε στη σειρά τα γεγονότα, μέχρι που ανακοινώθηκαν από τον Πομπέο στο τέλος, στην τελευταία φάση της διοίκησης Τραμπ στην Αμερική, είχαμε ήδη εξελίξει εμείς τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία, είχαν συγκλίνει οι δυνάμεις. Τώρα λοιπόν η Κίνα προσπαθεί, και εκεί πρέπει να υπολογίσουμε την Τουρκία, δηλαδή πρέπει να διεμβολήσει τους διαδρόμους αυτούς. Τι κάνει η Κίνα απ' την άλλη? Έρχεται να φέρει σε επαφή τη Σαουδική Αραβία με το Ιράν. Εκεί βρίσκεται η Τουρκία, σε αυτό το παιχνίδι. Mm. Διότι το Ιράν είναι πλήρως εξαρτημένο από την Κίνα. Mm. Η Κίνα δεν μπαίνει με στρατό, μπαίνει εμπορικά, διπλωματικά, μεσολαβητικά για την ειρήνη και τα τέτοια, και φτιάχνει τα δικά της και κάνει τα δικά της τόξα. Το δικό της τόξο λοιπόν, αν είναι Κίνα, αν μπορούσε η Κίνα να έχει τη Σαουδική Αραβία στο Ιράν, με το Ιράν, το Ιράν το ελέγχει απολύτως αυτή τη στιγμή, εκεί θα μπαινε και η Τουρκία. Μάλιστα. Και θα γύριζε το όλο έργο. Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε επί του παρόντος, γιατί λέμε, ας πούμε, ότι αν δούμε ένα τέτοιο σενάριο εναντίον του Ισραήλ, διότι μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει, αλλά και πώς το Ισραήλ θα έρθει σε δύσκολη θέση, το πώς θα το ισχυριστεί ένα νέο Μαύρη Μαρμαρά, το πιο πιθανό είναι ότι οι Ισραηλοί θα το αντιμετωπίσουν όπως και το παλιό Μαύρη Μαρμαρά, τώρα. Έτσι, ειδικά τώρα, να το αντιμετωπίσουν σκληρά τότε. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι το άνοιγμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο, μέχρι τέλος Μαΐου θα το έχουμε δει πιο καλά, το άνοιγμα της Τουρκίας στο να πάει να συνδεθεί με την Αίγυπτο δεν έχει πετύχει, και θα το δούμε πιο καλά, γιατί στις 20 Μαΐου, δηλαδή μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν που είναι στις 13 Μαΐου, έρχεται στην Ελλάδα ο Σίση με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άρα τέλη Μαΐου, όταν έχει τελειώσει και αυτό, θα ξέρουμε και ακριβώς, αλλά οι Τούρκοι ήδη υπολογίζουν από τις πληροφορίες τους τη σχέση που δημιουργείται και πώς η Ελλάδα και η Αίγυπτος, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι μια εξέλιξη σοβαρή,
το αν η Ελλάδα και η Αίγυπτος παραμείνουν όσο έχουν και ότι δεν διάσπασε το μέτωπο. Λόγω των εξελίξεων. Λόγω των εξελίξεων. Ωραία. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να συνεχίσουμε αύριο, αν μπορείς, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Την οπτική, εγώ πιο πολύ ήθελα. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, απλά να πω σε αυτό που είπε νωρίτερα, ότι εδώ η διαχρονική υπάγει οι κήρυκες της παράδοσης και του συμβιβασμού. Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει προφανή γεωπολιτική ευκαιρία, αυτοί επιμένουν στο ότι η Ελλάδα πρέπει για κάποιο λόγο να πάει να παραδοθεί πέρα αυτό. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Χωρίς λόγο. Αυτή η οπτική πρέπει να τελειώνει μαζί με αυτούς οι οποίοι την προωθούν. Ούτε εντάσεις δηλαδή χρειάζεται συνέχεια, γιατί πράγματι και κοστίζουν πολύ και είναι και δύσκολο και τα λοιπά να είμαστε ένταση. Ωραία, αλλά ούτε υποχωρήσεις στο τραπέζι, ας πούμε. Και να σου πω, ακόμα και το θέμα των 12 μιλίων, γιατί 10 και όχι 12. Το καταλαβαίνω. Όχι καλά, το 10 το λέμε. Το 10 θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα, γιατί επειδή λένε μειώστε τον αέριο από 10 σε 6 για να συμπίπτουν τα πάνω με τα κάτω. Ναι. Το αντεπιχείρημα είναι όχι να επεκτείνουμε τα 6 στα 10. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάμε 12. Διάδρομοι υπάρχουν. Είναι πλαν B. Λέει, αν σε κάθε διαπραγματεύση τα 12 τα δίνει ο νόμος. Με αυτά ξεκινάς. Ναι, και λέει, κάθε διαπραγμάτευση έχει και πλαν B. Αν υποχωρήσουμε σε κάτι, πού θα πάμε? Θα πάμε στα 10 που είναι ο εναέριος χώρος μας. Διότι εμείς δεν θα υποχωρήσουμε από τον εναέριο χώρο μας. Γι' αυτό είναι απαγορευτικό το 10. Και γίνεται ενδιαφέρον σαν μέγεθος. Σαν μέγεθος, κατάλαβα. Έτσι. Ωραία. Έχει σκεπτικό. Δηλαδή, ωραία, συνεχίζουμε. Διαπραγμάτευσης βέβαια, αλλά έχει σκεπτικό. Συνεχίζουμε αύριο να δούμε πώς τι θα γίνει και με το πλοίο, με τους Τούρκους. Για να δούμε, ναι. Ναι. Okay. Είναι πολύ σημαντικό. Θα βάλει φωτιά στην περιοχή εδώ πέρα αυτός. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Με Νέλο Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.